την ανησυχία της για το τι θα συμβεί από την Τετάρτη που θα αρχίσουν οι αναστολές εργασίας σύμφωνα με τον νόμο, εξέφρασε η πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Καβάλας, Κατερίνα Πετράκη. Όπως είπε, η προθεσμία εκπνέει το βράδυ της Τρίτης, ενώ παράλληλα δηλώνει αισιόδοξη πως ο αριθμός θα αλλάξει, καθώς έως και την τελευταία στιγμή κάποιοι θα πιστούν να εμβολιαστούν. Ωστόσο, τόνισε πως δεν περισσεύει κανένας εργαζόμενος, την ώρα μάλιστα που δεν υπάρχει σαφές πλάνο αντικατάστασης όσων θα τεθούν σε αναστολή εργασίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε λόγο να αποχωρούν οι συνάδελφοί μας. Πάρα πολύ δύσκολο. Όσον αφορά εμένα προσωπικά και το Σωματείο των Εργαζομένων, θα σας πω ότι είμαι υπέρ της εμβολιαστικής διαδικασίας, υπέρ του εμβολιασμού. Θεωρώ τον εμβολιασμό μονόδρομο ώστε να βγούμε από αυτήν τη λέλαπα. Ότι είναι μονόδρομος. Και προτρέπω τους πάντες, και όχι μόνο τους συναδέλφους μου, να εμβολιαστούν. Θεωρώ επίσης ότι θα έπρεπε να μην στοχοποιηθεί ο κλάδος μας κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι συζητούν για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, οι οποίοι όμως δεν είναι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί, έχουν εμβολιαστεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 90%. Είναι οι πρώτοι που εμβολιάστηκαν, οι πρώτοι που έδωσαν το παράδειγμα σε ένα καινούριο εμβόλιο. Και συζητάμε για ένα 10% αυτή τη στιγμή, αλλά χαρακτηρίζει όλους τους υγειονομικούς και αυτό είναι άδικο. Όπως επίσης ότι είναι μια διαδικασία αυτή της υποχρεωτικότητας, η οποία στήθηκε με προχειρότητα και με υπολαιότητα που πάντα χαρακτηρίζει δυστυχώς την πολιτεία σε ό,τι αφορά τα θέματα του Υπουργείου Υγείας, διότι ακόμη και σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει ο τρόπος αντικατάστασης αυτών που θα αποχωρήσουν. Που σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα κληθούν αυτοί που έχουν απομείνει, αυτοί που έκαναν το καθήκον τους και εμβολιάστηκαν, πρώτοι, να ανταπεξέλθουν σε ένα φόρτο εργασίας τέτοιο, με μία μείωση της τάξης του 10% επιπλέον αυτής που υπήρχε. Θεωρώ ότι και σήμερα μέχρι το βράδυ θα γίνουν κάποιοι εμβολιασμοί. Θεωρώ ότι θα έχει ένα αριθμό περίπου 40 άτομα, 40 νοσηλευτές. 40 νοσηλευτές. Ναι. Με 40 νοσηλευτές λιγότερους, πώς θα είναι από αύριο η καθημερινότητα στο νοσοκομείο? Πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Σκεφτείτε ότι είμαστε μια επαγγελματική ομάδα που έχει μέχρι σήμερα από την αρχή της πανδημίας τρεις φορές ανασταλεί το δικαίωμα στην κανονική άδεια. Οφείλονται κανονικές άδειες από το 2020. Δεν έχουν δοθεί ακόμη. Δεν έχουν κάνει χρήση εργαζόμενοι. Όσο λοιπόν επικίνδυνος είναι ένας εργαζόμενος που παρέχει υπηρεσίες υγείας μη εμβολιασμένος, άλλο τόσο είναι και ένας εξουθενωμένος. Και λέτε ότι υπάρχουν πολλοί εξουθενωμένοι και θα υπάρξουν πολύ περισσότεροι τώρα. Σαφέστατα. Κυρία Πετράκη, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση που πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τιμωρούμαστε. Δηλαδή, ελήφθη αυτή η απόφαση. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να ληφθεί υποχρεωτικός εμβολιασμός παντού. Και όχι μόνο στο δημόσιο, που λέει ο Βαγγέλης ο Καμπουρίδης. Παντού. Παντού. Πάντως, τουλάχιστον στο δημόσιο. Παντού. Εφόσον αντιμετωπίζουμε το τέταρτο κύμα κατά αυτόν τον τρόπο. Φαίνεται δηλαδή ότι μέσα στο κατακαλό καιρό με 40 βαθμούς έξω υπάρχει αυτό το κύμα τόσο μεγάλο. Έχουμε νοσηλείες, έχουμε διασωληνωμένους ξανά. Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ότι θα περάσουμε πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο πρέπει να ανασταλεί αυτό. Και ο μόνος τρόπος είναι ο εμβολιασμός. Δεν υπάρχει άλλος. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.